Steve Douzos. Ο Μπίλιας μεγάλωσε. Δεν μου λες Μπίλια. Τι είδες? Να, λίγο μπουτάκι. Πώς τι είδες μπουτάκι, ε? Ένα μήνα αποβολή. Μπράβο. Κοίτα, να σου πω κάτι, μα τυχερός που μου δόθηκε αυτός ο ρόλος. Πιστεύω όποιος και να ήταν, αυτό θα γινόταν. Ήταν ο ρόλος έτσι. Είναι για η διάπλαση. Μην ξεχνάμε για τη διάπλαση. Δηλαδή, Μπίλια ο Γαρδέλης δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν λάθουμε τώρα. Θέλει κιλά ο Μπίλιας. Αλλαγμένος και με εμφανή τα σημάδια από την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που πέρασε, ο Στίβ Ντούσος δεν είχε χάσει το χιούμορ του. Παραλίγο να την κάνω. Το πάλεψα, η γυναίκα μου βοήθησε, τα παιδιά μου δώσανε δύναμη, το ξεπέρασα. Έμεινε σε κόμμα. 40 μέρες. Και έχω χάσει και γύρω 10 μέρες πριν το κόμμα. Δεν θυμάμαι και αυτές. Η πλάκα όταν ξύπνησα, νόμιζα ότι με είχαν απαγάλει και μου ζητάγανε λεφτά. Γιατί ποιον είδες πριν. Όταν ξύπνησα, λέω στην γυναίκα μου: δώσε τους λεφτά να φύγουμε. Η τηλεόραση πια δεν τον ενδιαφέρει, αλλά και ο καλλιτεχνικός χώρος. Βλέπει δίπλα του ότι όλα έχουν αλλάξει και έτσι αποφάσισε να αποσυρθεί. Τα έχω σταματήσει. Δεν γουστάρω πια το χώρο, με ξενερώνει. Δεν γουστάρω όλη αυτή η αλλαγή που έχει γίνει. Όλη αυτή η ανατροπή του χώρου μου. Δεν μου αρέσει και δεν μπορώ να συμμετέχω. Η βιντεοκασέτα τον έκανε γνωστό. Τη δεκαετία του 80 μαζί με τη θρυλική Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, ο Μπίλιας έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Μην κουνηθεί κανείς! Έφερα τα μάτια! Σας φτιάξω! Δεν ήμουν παιδί στη τηλεόραση. Ήμουν ένα άνθρωπο του θεάτρου, του κινηματογράφου. Τώρα πια έχει αποφασίσει να μεγαλώσει τα παιδιά του. Μπορεί η οικονομική κρίση και η κατάσταση στη χώρα μας να προβληματίζει το Στίβ. Λύση όμως υπάρχει. Τώρα πώς είναι ο Στίβ? Χαλαρώνω. Εργάζομαι ελάχιστα. Κατ' επιλογή βέβαια, δεν θέλω. Προσέχω τα παιδιά μου, τα μεγαλώνω, τα φροντίζω. Έχω γίνει νοικοκυρά και η γυναίκα μου έχει πάρει το ρόλο του άντρα. Στα οικονομικά. Να γίνουν χειρότερα δεν μπορεί να γίνουν. Η λύση πάντα έρχεται μεταξύ εμάς τους Έλληνες. Ούτε δεν θα μας δώσουν αυτή τη λύση. Μεταξύ μας εμείς θα την βρούμε. Το θέμα είναι τον πάτο. Τον έχουμε φτάσει όμως, πιστεύει? Έχουμε φτάσει τον πάτο και τον έχουμε κάνει και τον έχουμε ξύσει κιόλας. Μισό για τη βάρνη ατμόσφαιρα. Ας αλλάξουμε κατηγορία. Reality. Εάν με αφήνει να χορέψουμε τον Ζαμπίδη, θα πήγαινα. Εγώ και ο Ζαμπίδης να κάνουμε ένα ταγκό. Επειδή πέφτεις λίγο ψηλός για τον Μιχάλη, μήπως να βάζαμε κάποιον άλλον? Εντάξει, εγώ είμαι πιτακικός μέχρι κόκαλο. Και στο... Α, ναι. Άρρωστος. Stand the showman. Stand the showman και δεν συμμαζεύεται. Περιμένω τώρα να στείλει για ύπνο τον Καπόνι. Εμείς θα θέλαμε να κοντίνει λίγο ακόμα το Ζαμπίδι. Το θέμα θα δεχτεί όμως ο Iron Mike. Στα μάτια δεν νομίζω. Ειλικρινής μαχητής. Μπορεί τα γένια να άσπρισαν, αλλά παραμένει ο ένας και μοναδικός Μπίλιας.